Θα μας πας και εσύ στην Αυστρία, το ξέρω. Πάω όμως στον Διονύση Τεμπονέρα, δεν θα μου πεις τώρα, στον νομικό και εργατολόγο και φίλο της εκπομπής, να συζητήσουμε για το ζήτημα των κρεμών συντάξεων. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους προσκεκλημένους σας. Πάντως ο κύριος Τεμπονέρας ενδιαφέρεται και για τη συζήτηση που κάναμε. Σίγουρα ενδιαφέρεται. Ναι, είναι αλλά βέβαια. Τώρα για άλλο πράγμα το καλέσαμε. Λοιπόν, δεν θα μου πάτε την εκπομπή όπου θέλετε, κύριε. Επιτρέψτε μου. Διονύση Τεμπονέρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα τον Υπουργό Εργασίας σήμερα να λέει ότι το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, αυτό το ζήτημα το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο λόγος που καθαιρέθηκε ο κύριος Βρούτσης, θα μπει σε τροχιά επίλυσης από το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ότι τώρα εκδίδονται 20.000 συντάξεις το μήνα με προοπτική να εκδίδονται 30.000 συντάξεις το μήνα το επόμενο διάστημα. Όμως υπάρχει και το θέμα με τις 444 χείρες του ΝΑΤ και έχουμε και έναν υπουργό ο οποίος βρίζει τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Θέλω να μας εξηγήσεις ποιος φταίει και για το ζήτημα των συντάξεων χειρίας των χειρών του ΝΑΤ από τη μία και από την άλλη τι γίνεται με αυτές τις εκκρεμείς συντάξεις και πόσο ακόμη θα περιμένει ο κόσμος να πάρει τη σύνταξή του. Κυρία Γιάμαλη, το Δεκέμβριο του 2020, δηλαδή μόλις 10 μήνες νωρίτερα, ο πρώην υπουργός, όπως είπατε πολύ σωστά, ο κύριος Βρούτσης, δήλωνε στο ραδιόφωνο του Α. Σας διαβάζω κατά λέξη. Στο τέλος του 2021 θα έχουμε τελειώσει με το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων. Ήδη πριν από μερικές ώρες, ο νέος υπουργός, κύριος Χατζηδάκης, ουσιαστικά παρέπεψε το θέμα προς επίλυση το πρώτο εξάμηνο του 2022. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια μεγάλη διάψευση από πλευράς κυβέρνησης. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2020, 10 μήνες πάλι πριν, ο κύριος Βρούτσης δήλωνε ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά το 85% των νέων συντάξεων θα εκδίδονται ψηφιακά, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο μέσος χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή για όποιον καταθέσει μία σύνταξη είναι από 1 έως 3 χρόνια, ενώ για τις επικουρικές συντάξεις οι χρόνια αναμονής ξεπερνούν τα 4 και τα 5 χρόνια. Τρίτο στοιχείο. Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, στοιχεία Ιουνίου 2021, έχουμε 130.000 εκκρεμείς κύριες συντάξεις, 125.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, 60.000 εφάπαξ σε αναμονή, 120.000 συνταξιούχους που δεν έχουν πάρει τις λεγόμενες παράλληλες συντάξεις. Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει δώσει τα αναδρομικά του νόμου Βρούτσι από το 2020, δεν έχει δώσει την αποκατάσταση συντάξεις λόγω χειρίας από το 2019, σχεδόν 2,5 χρόνια μετά από το 50 στο 70%, ενώ ακόμα δεν έχει εφαρμόσει δικό της νόμο για τη μείωση στην απασχόληση συνταξιούχων του πέναλτι από το 60 στο 30%. Επιπλέον αυτού, ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του 2022 η κατάσταση θα βελτιωθεί αισθητά. Θα συμβεί αυτό? Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Γιατί? Διότι ακριβώς φέτος, το 2021, έχουμε ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης. Οι νέες αιτήσεις μέσα στο 2021 θα σπάσουν το φράγμα, το ρεκόρ το οποίο είχαμε το 2013 και θα φτάσουν στις 200 με 220.000 νέες αιτήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η διαχείριση της κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς της πανδημίας, δηλαδή υγεία, δήμους και εκπαίδευση, έχει οδηγήσει, σε συνδυασμό βεβαίως με τους φόβους για αλλαγές από το 2022 και μετά, ναι, σε ένα μαζικό κύμα φυγής εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και υπαλλήλους των δήμων. Αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια, πρώτον, να υπάρξει μια δημοσιονομική βόμβα, καθώς αυξάνονται κατακόρυφα τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Άρα, υπάρχει ένα ζήτημα κρυφού χρέους, το οποίο έχει τεθεί επανειλημμένο, θυμίζω, στη μεταμνημονιακή αξιολόγηση από πλευράς των θεσμών. Και βεβαίως υπάρχει ένα πρακτικό θέμα, ότι οι υπηρεσίες αυτές, επειδή ακριβώς δεν προσλαμβάνουν προσωπικό, τα σχολεία μας θα αδειάσουν, οι υπηρεσίες των Δήμων θα αδειάσουν και βεβαίως τα νοσοκομεία σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν. Επειδή εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν το παρακολουθώ το θέμα με την ίδια ζέση που το παρακολουθείτε εσείς, δεν είναι το αντικείμενό μου, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Ένας άνθρωπος του οποίου η σύνταξη αυτή τη στιγμή εκκρεμεί και ένας συνταξιούχος που θέλει να κάνει τώρα τα χαρτιά του,
Εγώ θυμάμαι ότι πήρανε μάνατζερ για να τα οργανώσει στον ΕΦΚΑ. Μετά λέγαμε ότι δεν έχει αρκετούς υπαλλήλους και μετά ότι θα πηγαίνουν στα νομικά γραφεία. Πώς θα πάρει ο κόσμος τη σύνταξη, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να κάνει τα χαρτιά του, να πάει στον ΕΦΚΑ, θα πάει ο δικηγόρος? Σωστό είναι αυτό το τάμα, αλλά πρακτικά. Είναι θέμα, κυρία Γιάμαλη, προληπτικής απόφασης. Τρία πράγματα χρειάζονται. Ναι. Πρώτον, πρόληψη προσωπικού. Ναι. Αν, για παράδειγμα, παίρναμε 1.000 υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ αντί για 1.000 ειδικούς φρουρούς στα πανεπιστήμια, το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων σε ένα εξάμηνο περίπου θα ήταν παρελθόν. Δεύτερον, υλικοτεχνικές υποδομές, πληροφοριακά συστήματα. Δεν μπορεί οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή να έχουν πληροφοριακά συστήματα και υπολογιστές του 1998, δηλαδή 23 ετών. Μηχανήματα τα οποία δεν μπορούν να έχουν ούτε καν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και βεβαίως χρειάζεται και ένα εργασιακό περιβάλλον ανθρώπινο για τους υπαλλήλους, όπου δεν μπορούν να δουλεύουν ούτε σε συνθήκες πανδημίας σε ένα δωμάτιο 3x3, 3 και 4 άτομα, με συνθήκες βεβαίως COVID όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα. Αν λοιπόν η κυβέρνηση δεν προσλάβει προσωπικό, αν δεν αναβαθμίσει τον εξοπλισμό και δεν κάνει πραγματική ψηφιοποίηση του συστήματος, και αν δεν δημιουργήσει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με κίνητρα αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ, διότι πρέπει να ξέρετε, κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι υπάρχει μαζικό κύμα φυγής από τον ΕΦΚΑ και αναγκάζεται η κυβέρνηση με νόμο να απαγορεύσει τις μετακινήσεις και τις μετατάξεις στον ΕΦΚΑ, ναι, διότι οι άνθρωποι μαζικά θέλαν να αποχωρήσουν από τα τμήματα τα οποία εργαζόντουσαν. Κατάλα. Αν δεν γίνουν λοιπόν αυτά, το θέμα των εκκρεμών συντάξεων δεν πρόκειται να λυθεί. Τι έκανε η κυβέρνηση μέχρι τώρα? Προσπάθησε με τις λεγόμενες προκαταβολές συντάξεων, σας θυμίζω είναι τα 360 έως 384 ευρώ, όπου από τις 130.000 κύριους συνταξιούχους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή, πήραν ένα ποσό μονάχα 36.000 και το 10% εξ αυτών καλείται να το επιστρέψει πίσω, γιατί ακριβώς δεν συμπληρώνει προϋποθέσεις. Καλούμενο να γυρίσει αρκετά χρήματα πίσω στο ταμείο. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μπορείς να πας σε μια τέτοια μάχη με νεοπίστολα και βεβαίως ούτε οι ιδιώτες μπορούν να λύσουν ένα ζήτημα κατανοητό, το οποίο ανήκει στη στενή λειτουργία του κράτους. Κύριε Τεμπονέρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Δεν μας τα κάνατε καλύτερα, πρέπει να πω. Καλό βράδυ, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε. Από ό,τι φαίνεται για καιρό αυτά τα ζητήματα των εκκρεμών συντάξεων που θέτουν έτσι σε ομοιρία τόσες πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας.